έχω και το μικρόφωνο. Happy birthday to you. Και θέλω να σου πω το εξής. Ναι. Μην αγχώνεσαι, γιατί τα 30, η 30 είναι σαν δύο δεκαπεντάρες. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι 30, εγώ κοντεύω στα 40 τώρα. Ας τα κρύβε λόγια. Κρύβε λόγια, Σάκη. Η 30 είναι σε 2-15, επαναλαμβάνω την αντάκα μου. Ωραία. Όπως βλέπετε, εγώ είμαι λίγο on the go που λένε, σαν ανταποκριτής. Είμαι ανταποκριτής της Λορέτας. Ναι. Είμαστε εδώ από το Ελλάδα Έχει Ταλέντο. Λίγο πριν τα γυρίσματα της εκπομπής, οι διευθυντές είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν. Πες μου, σε παρακαλώ, πώς δεν είναι σας βλέπω, η... Δεν σας βλέπω, επίσης πρέπει να πω. Α, δεν μας βλέπεις. Όχι, δεν σας βλέπω. Α. Το μόνο που βλέπω είναι μια κάμερα μπροστά μου, εδώ και όμορφος κάμεραμαν. Πώς το όνομά σου? Γιάννη. Ο Γιάννης είναι. Ωραία, βλέπεις το Γιάννη. Να πω χαιρετίσματα και στον Κωνσταντίνο και τον Δημήτρη που έχει εκεί στην εκπομπή που επίσης δεν βλέπω. Φιλιά πολλά, τα καλύτερα μας έχει πει ο Κωνσταντίνος. Θέλω να μου πεις πώς είναι όλη αυτή η εμπειρία σου στο Ελλάδα και στα Λέντο. Τα καλύτερα έχω πει για σένα, πάντα. Θέμα τα έχει πει. Αμφιβάλλεις, μωρέ, αφού τα καλύτερα λόγια για σένα. Γιατί τώρα ακούω τον Κωνσταντίνο να λέει τα καλύτερα για μένα. Αμφιβάλλω, Κωνσταντίνο μου, αμφιβάλλω. Η γιαγιά μου σε λατρεύει, θέλει να σε γνωρίσει. Η γιαγιά του λέει, θέλει να σε γνωρίσει. Σε ευχαριστώ θέλει. Πάρα πολύ τη γιαγιά. Σε λατρεύει, σε λατρεύει. Πολύ αγάπη να στείλει. Ντορέτα, μέχρι πότε θα είναι ο Κωνσταντίνος εκεί? Τώρα το πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα. Γιατί από Φεβρουάριο τον ξαναπαίνω survivor. Πριν μου πει για το survivor. Τα θύματα στου καινούριου. Πριν μου πει για το survivor, που θέλω να μου πει δύο πραγματάκια για το επόμενο survivor που έρχεται με το καλό. Θέλω να μου πει εκεί πώ είσαι, πώ αισθάνεσαι, πώ σου φαίνεται ο ρόλο του κριτή. Πόσο εύκολο είναι ή δύσκολο για σένα? Μου φαίνεται πολύ διαφορετικός από ό,τι έχω κάνει. Έχω συνηθίσει να είμαι στα βουνά και στα λαγκάδια. Είτε με το wall party, με τα ταξίδια, είτε με το survivor. Οπότε για μένα ήταν μια πρόκληση ουσιαστικά. Γι' αυτό ήρθα στο Ελλάδα Έχει Ταλέντο. Να δω πώς είναι και μέσα στο στούντιο. Σου είναι εύκολο τελικά να κρίνεις? Μου αρέσει πιο πολύ να είμαι έξω. Σου είναι εύκολο να κρίνεις τους άλλους? Περνάω πάρα πολύ ωραία. Συσσαγωγικά. Θα σου πω για να τελειώσω αυτό που έλεγα. Περνάω πάρα πολύ ωραία. Είμαστε μια πολύ ωραία παρέα. Η μόνη που δεν τα πάω καλά είναι η Μαρία και ο Γιώργος. Με όλους τους υπόλοιπους που τα πάμε τέλεια, περνάμε πάρα πολύ καλά. Είναι όντως διαφορετικό το στούντιο. Αν έπρεπε να επιλέξω, θα επέλεγα εξωτερικά κυρίες, να μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά και αυτό που είναι διαφορετικό είναι ωραίο. Τι ακούγεται? Ακούγεται μουσική. Από εσάς ή από εμάς τι ακούγεται? Γιατί εμείς εδώ έχουμε μουσικούλα, να ξέρεις. Το ακουστικό που έχω. Εδώ έχω μουσική, ακούω, μιλάς. Ακούμε, έχω, ναι. Και πήραν, ναι, μπράβο, έχουμε πάρτι εδώ, ναι. Σάκη μου, γι' αυτό. Να σε ρωτήσω, Σάκη, ταλέντο έχει η Ελλάδα τελικά? Από όλα αυτά που έχετε δει και έχουν περάσει πράγματα που εμείς δεν τα έχουμε δει μπόλικο. Ακόμα ενδεχομένως. Έχει. Να φάνε και κότες, μπόλικο ταλέντο. Σημασία έχει κρατήσει την εκπομπή. Γι' αυτό, by the way, να μπείτε όλοι στη σελίδα του Sky και να δηλώσετε συμμετοχή όσοι έχετε ταλέντο. Σας περιμένουμε. Το επόμενο survivor πότε θα ξεκινήσει με το καλό? Κωνσταντίνε, συγγνώμη, Βρεντορέτα, η επιστροφή είναι λίγο κακή και δεν σε βλέπω κιόλας και καταλαβαίνω ότι κάνεις ερωτήσεις, δεν απαντάω, πάω αλλού. Δεν πειράζει. Είμαι που είμαι κι εγώ. Δεν πειράζει. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Τώρα που λέγαμε τα ταλέντα, Κωνσταντίνε, θα έρθεις να λυγίσεις κανένα σίδερο, κάτι. Μπορώ να κάνω. Όχι, ρε, μπορώ να τραγουδήσω άμα θέλεις. Δεν θυμάσαι που τραγούδισε τώρα στην Αλέη? Ω Θεέ μου. Αν θέλεις μπορώ να έρθω να διαγωνιστώ στο τραγούδι. Προσπαθούμε να το ξεχάσουμε, Σάκη μου, αυτό το στιγμιότυπο του Survivor. Έχουμε τόσα άλλα να θυμόμαστε. Ήταν πολύ ωραίο το Άστινα λέει. Πότε θα ξεκινήσει το δεύτερο Survivor, θέλω να μας πεις. Το δεύτερο Survivor θα ξεκινήσει πάνω κάτω όποτε ξεκίνησε και πέρσι. Φεβρουάριο. Φεβρουάριο, αρχές Φεβρουαρίου, τέλη Γενάρη, αρχές Φεβρουαρίου. Ξέρεις κανέναν που να, έτσι, να είναι κοντά στο να κλείσει, να βρίσκεται στον Άγιο Δομήνικο, στο Survivor το επόμενο, έτσι που να το ξέρουμε κι εμείς? Έχεις ακούσει κανένα όνομα? Έχει πέσει το τραπέζι τίποτα? Ποια θα είναι τα κριτήρια δεν φέτος? Δεν έχουμε ακόμα καταλήξει σε κανέναν. Τα πάντα παίζονται. Ωραία, να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Τα πάντα. Εσύ. Κωνσταντίνε, δεν μπορεί να έρθει. Εσύ έχει έρθει πέρσι. Όχι. Πάει ο Κωνσταντίνε. Εσύ, αν μπορούσε να διαλέξει έναν, αν πούμε ότι το επόμενο survivor έχει πάλι ομάδα διασύμων και είναι άνθρωποι που του ξέρουμε, ποιον θα ήθελε έτσι από περιέργεια να δει στο survivor? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πάσα σου, για να αποκαλύψω και τον πραγματικό λόγο που βρίσκομαι εδώ. Ντορέτα μου, έχεις ανοιχτή πρόκληση, πρόσκληση.